Με αφορμή το ρεπορτάζ που έκανε το News Bomb με τον παλιότερο κρεοπόλη της Βαρβακίου, τον Τζίμι, θα θέλαμε να σας πούμε και δύο λόγια για την ιστορία της Βαρβακίου. Η Βαρβάκιος αρχικά είναι το μέρος όπου συναντιούνται όλοι οι Αθηναίοι και όχι μόνο τις παραμονές των μεγάλων θρησκευτικών εορτών όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα κυρίως. Μετράει περισσότερα από 130 χρόνια λειτουργίας και το όνομά της το έχει πάρει από τον εθνικό ευεργέτη Βαρβάκιο. Εθνικός ευεργέτης Βαρβάκιος από τα Ψαρά ήταν επικηρυγμένος από τους Τούρκους και διέθεσε την περιουσία του στο να φτιαχτεί το λύκειο της Βαρβακίου. Επειδή γειτόνευε η αγορά, άντλησε το όνομά της από εκεί. Η θεμελίωση του οικοδομήματος ξεκίνησε το 1878 και ολοκληρώθηκε το 1886. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί το 1884 ξέσπασε η πυρκαγιά και πήγανε πίσω οι εργασίες. Το 1944, όταν οι σύμμαχοι βομβάρτισαν τον Πειραιά, πολλοί ήταν οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ και δίπλα στο λύκειο και νοσηλεύτηκαν, καθώς είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο. Η Βαρβάκιος μετράει μία αγορά, μία δυναμική στην Αθήνα περισσότερο από 1,5 αιώνα. Όλοι συναντιόμαστε εδώ. Τα κρέατα που διακινούνται είναι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό και έχει πολλές επιλογές για όλο τον κόσμο. Χρώματα, αρώματα, πολιτισμοί συναντιούνται εδώ, όπως και γενναίες.